λίγα στην πρωτεΐνη, που σημαίνει ότι μπορεί να τα τρως άπειρη ποσότητα και να δυνατίζεις. Ναι, γίνεται και δεν μιλάω για κοτόπουλο. Αυτά τα φαγητά έχουν λιγότερες θερμίδες από το κοτόπουλο και περισσότερη πρωτεΐνη από το κοτόπουλο. Ξεκινάμε με το πρώτο φαγητό στη λίστα μας, το οποίο είναι η πατάτα. Δεν φας πατάτα ως πηγή πρωτεΐνης, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ως συνοδευτικό. Οπότε έχεις την πηγή της πρωτεΐνης, έχεις το κοτόπουλο ή το οτιδήποτε. Τι θα φας με το κοτόπουλο, για παράδειγμα, φας ρύζι, όχι τόσο καλή επιλογή. Ψωμί, όχι τόσο καλή επιλογή. Θα φας πατάτα, θα φας. Εντάξει, το οποίο έχει 3,5-4 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια και έχει και λιγότερες θερμίδες, 77 θερμίδες. Οπότε λιγότερες θερμίδες μαζί με το κοτόπουλο έτσι μαζεύεται πρωτεΐνη. Οπότε είναι πολύ καλή πηγή. Μετά έχουμε ψωμί του τόστ, και αυτό μπορεί να σε σοκάρει. Ναι, το ψωμί του τόστ έχει πρωτεΐνη μέσα, έχει 3-4 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα. Και έχει ορισμένη ποσότητα. Είναι μία φέτα ψωμί του τόστ. Φας μία φέτα, φας δύο φέτες, ξέρεις ότι θα πάρεις 3-6 γραμμάρια πρωτεΐνη αντίστοιχα. Μόνος 80 θερμίδες. Δηλαδή ο κόσμος λέει: α, το φυσικοβούτυρο έχει πρωτεΐνη, φάω φυσικοβούτυρο για την πρωτεΐνη. Ενώ θερμίδα προς θερμίδα έχει τις ίδιες θερμίδες με την πατάτα και το ψωμί. Σκέψου το αυτό για λίγο και δεν έχει όλα αυτά τα λιπαρά και όλη αυτή τη σαπίλα που έχει το φυσικοβούτυρο. Μετά πάμε στις σαγκινάρες και για αδυνάτισμα και για πρωτεΐνη και για αντιοξειδωτική δράση και για αντικαρκική δράση. Και επίσης βοηθάει και το εντεράκι, βοηθάει την υγεία του εντέρου. Έτσι είναι από όλες τις πλευρές μια πάρα πολύ καλή επιλογή η σαγκινάρα και έχει σχεδόν 0 θερμίδες. Το γραμμάριο έχει μόνο 17 θερμίδες και έχει και πρωτεΐνη αρκετή. Οπότε πάλι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, εάν θες να τρως συνέχεια κάθε μέρα κοτόπουλο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το σπανάκι. Όπως έτρωγε ο Ποπάι σπανάκι και γινόταν τούμπανο, έτσι μπορεί να φας και εσύ σπανάκι και να γραμμώσεις και να χάσεις κιλά και να έχει μέση σου δαχτυλίδι και να έχει μεγάλα χέρια. Το σπανάκι είναι εξαιρετική επιλογή. Πάρα πολύ χαμηλό σε θερμίδες, υψηλό σε πρωτεΐνη. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος και έχει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου για να λειτουργήσει. Δηλαδή, πότε να μην φας και να φας 100 γραμμάρια σπανάκι, έχει πάρει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται για εκεί μέρα. Δηλαδή, μπορεί να τρως ό,τι να είναι και 100 γραμμάρια σπανάκι και είσαι τζετ. Είναι υπερτροφή το σπανάκι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα μανιτάρια. Φουλ χαμηλά σε θερμίδες, 22 θερμίδες και 2,2 γραμμάρια πρωτεΐνη. Οπότε μιλάμε για 10% πρωτεΐνη, που είναι πάρα πολύ, παιδιά. Οπότε, μανιτάρια, πάρα πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλά για την λιποδιάλυση. Οπότε, αυτά είναι τα 5 φαγητά. Εάν έχεις βαρεθεί να τρως κοτόπουλο, κότα ρύζι κάθε μέρα, δοκίμασε αυτά τα 5 φαγητά. Δεν χρειάζεται να κάνεις δίαιτα και να πονάς και να υποφέρεις και να παίρνεις και την πρωτεΐνη που χρειάζεσαι. Τώρα, για περισσότερα, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου και εκεί δείχνω ακριβώς τη δίαιτα που ακολούθησα για να χάσω 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες με 0 πίνα και 0 στερήσεις τρώγοντας ό,τι θέλω και χωρίς γυμναστική. Εάν ενδιαφέρεις, πάτησε το, δες το, θα σε βοηθήσει και θα το πούμε την επόμενη φορά. Με το καλό.